Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Θα πάω στους συμπολίτες μας αφού απαντήσει ο κύριος Φίλης. Ναι, παρακολούθησαμε ενδιαφέρον τη μάχη που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης για να πείσει για αυτά που έχει καταδικαστεί με τον ελληνικό λαό, βεβαίως. Και μου έκανε εντύπωση το επιχείρημα ότι εμείς παίρνουμε χρήματα από τους μεγαλοφοροφυγάδες, αλλά παίρνουμε λιγότερα από ό,τι ήθελε αυτός. Μα παίρνουμε αυτό που τα χαρίζεται, που δεν παίρνετε φράγκος μέχρι τώρα. Κατηγορούμαστε, είπα, 7,8 κατηγορούμαστε λοιπόν, 2,8, επειδή δεν έστω και, εμείς και τόσο... Εμείς βάλαμε 7,8, εσείς πήρατε 2,8. Και δεν πήρατε τίποτα. Εμείς χαρίσαμε. Τους τα χαρίζατε. Όχι, δεν τα χαρίσαμε, κύριε. 7,8 βάλαμε. Και φαίνονται και τροπολογίες στη Βουλή. Τροπολογίες στη Βουλή με τις οποίες τα μεγάλα χρέη των εταιριών πετρελοειδών. Α, μην τα μου το ξαναπείτε αυτό. Ένα λεπτό. Θα μιλήσετε μετά. Είσαι σίγουρος ότι θα το θέλω. Θα μιλήσετε μετά, όλα. Θα μετά. Θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Άρα λοιπόν, για, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα και με τις 100 δόσεις σε 500 περίπου χιλιάδες ανθρώπους φορολογούμενους και επιχειρήσεις, είτε με χρέη προς το δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, να ρυθμίσουν χρέη ύψους πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ και να καταβάλουν ήδη στα δημόσια ταμεία, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 400 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια μεγάλη... Και είστε ένα δισεκατομμύριο κάτω σε έσοδο. Πάρα πολύ μεγάλη... Με τη ρύθμιση μέσα ένα λεπτό, είστε ένα δισεκατομμύριο ένα κάτω λεπτό, σε έσοδο. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάθε αυτό λένε τα νούμερα. Με 1,2 ή επί ένα χρόνο. Κύριε, μην μου λέτε τώρα παλαβά. Με τη ρύθμιση να ολοκληρώσω, με τη ρύθμιση μέσα. Κι εγώ. Είναι ένα δισεκατομμύριο. Κάθε μήνα ήταν. Δεν καταλαβαίνετε. Μην διαθέτε την πραγματικότητα. Δεν είχαμε πάλι τη ρύθμιση. Λέω λοιπόν ότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα με τις 100 δόσεις και υπήρξε ανταπόκριση για 500.000 φορολογούμενους. Για τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και το ταμείο του κράτους, τα δημόσια ταμεία. Είναι μείωση λεπτό. Εσείς λοιπόν, ένα λεπτό. Εσείς με υποτίθεται ανάλογη ρύθμιση. Δεν πετύχατε τίποτα. Ξέρετε πόσο μείωσε τα ασφαλιστικά ταμεία από πέρσι, κύριε Τιτσέ. Δεύτερο θέμα. Σήμερα ανακοινώθηκε. Μην διακόπτετε. Μείον 22% ασφαλιστικέ φορέ. Έχει να κάνει με την ύφεση αυτό. Ποια επιτυχία αυτό είναι ύφεση. Αυτό είναι ύφεση που μου λέτε. Είναι η πολιτική σα αυτή. Είναι η πολιτική σα αυτή. Δεύτερο θέμα. Και μου λέτε για επιτυχία τη ρύθμιση. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το θέμα τη διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματο. Δεν είναι η δυσφήμιση στι εφημερίδε που είπατε. Είναι η συζήτηση αμέσω για την αναζήτηση ως μέλος της Ευρωζώνης που είμαστε, για την αναζήτηση άλλων επιπλέον, όχι ανταγωνιστικών, πρόσθετων διεθνών συμμαχιών και επενδύσεων. Πήγαμε στη Μόσχα. Τι πετύχατε από αυτό. Θα δείτε τι πετύχαμε. Σήμερα έτσι, πετύχει κάτι. Πετύχαμε πολλά πράγματα και θα τα δείτε. Πού το πέ? Θέμα της ενεργειακής συνεργασίας. Αυτό είναι θα. Ο αγωγός, όχι κάπως θα. Στο μέλλον. Αφήστε τώρα. Ναι. Ένα. Δεύτερον, πήγαμε στο Πεκίνο. Και από εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λιμάνι του Πειραιώς υπάρχει ενδιαφέρον. Θα το δώσετε. Τρίτον, πετύχαμε συνεννόηση για επενδύσεις και από άλλες χώρες. Αραβικές και από το Ιράν. Κρυφές κρατάτε. Λέμε λοιπόν. Και όλα αυτά θα ξεκλειδώσουν, θα ξεκλειδώσουν όταν λυθεί το θέμα της διαπραγμάτευσης. Διότι υπάρχει μια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, τη νιώθουμε όλοι, μια αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Και κανείς δεν έχει να κάνει επένδυση αν υπάρχει αβεβαιότητα. Συνεπώς δίνουμε μάχη. Ενώ αν δεν πληρώσει το Δουνουτού θα έρθει. Επαναλαμβάνω. Δίνουμε μάχη. Αν δεν πληρώσει το Δουνουτού, κύριε, θα έρθει επένδυση. Εάν δεν πληρώσει το Δουνουτού, δεν θα είναι μια ρήξη η οποία θα φτάσει. Θα έρθει επένδυση αν δεν πληρώσει το Δουνουτού. Εάν δεν πληρώσουμε το Δουνουτού, επαναλαμβάνω, είναι πίεση για συμφωνία. Δεν είναι μια... Αν δεν πληρώσει το Δουνουτού, σα αφήνω. Επαναλαμβάνω κι εγώ. Στην αγορά, δεν θα έρθει σήμερα, επαναλαμβάνω κανείς. Αλλά όμως είναι άρα μια πίεση αύριο, για συμφωνία. Είναι μια πίεση για συμφωνία. Καταλάβετε το. Ενώ εάν πηγαίναμε στην πεπατημένη τη δική σας, τώρα θα έκλαιγαν οι ελληνικές οικογένειες με τις συντάξεις που τα κόβατε των χαμηλοσυνταξιούχων. Με τις απολύσεις τις ομαδικές. Προς το παρόν, θα έκλαιγε η ελληνική οικογένεια. Είστε 5 μέλη χαρδούμενοι. 5 μέλη χαρδούμενοι θα που λέτε. Τελειώνω, λοιπόν. Ένα δις το μέλη χαρδούμενοι, 5 τα δικά σας. Ευτυχώς σκρίπτα μάνετε, επειδή είσαστε πιο λίγων της λατινικής και αρχαιολινικής σχολής. Τα γραπτά μένουν. Ο κόσμος θα συγκρίνει και στα mail που λένε, αλλά και στην τσέπη του και στη ζωή του. Και θα καταλάβει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, ότι αυτό που έγινε επί 4 μήνες δεν ήταν ένα βίτσιο. Μην το αργήσετε πολύ όμως. Δεν ήταν ένα βίτσιο. Ναι. Ήταν μια αναγκαία πολιτική επαναδιαπραγμάτευσης και όχι κοροϊδία για να υπάρξει μέλλον στη χώρα μας. Ναι, κυρία Μακρύ. Να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε στην αρχή γρήγορα, δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Προσανατολίζεστε όντως να μην ψηφίσετε τη συμφωνία. Ναι, είπαμε θα τη δούμε και μετά.
Αλλά την προσωπική μου γνώμη. Καταρχήν ακούω τη μισή Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας? Η δική μου άποψη είναι ότι αν έχουμε μία συμφωνία η οποία θα έχει αύξηση των φόρων και παράλληλη αύξηση των δημοσίων δαπανών, εγώ δεν πάω να την ψηφίσω. Δηλαδή, εγώ να σου πω πολύ απλά. Με νόμο Κατρούγκαλου να αυξήσω το ΦΠΑ δεν ψηφίζω. Θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά αύξηση των φόρων. Δεν θέλετε εσείς να προσλείψετε το δημόσιο. Εγώ δηλαδή. Το ξεκαθαρίζω. Να ψηφίσω να αυξηθούν οι φόροι για να προσλάβει ο κύριος Τσίπρας τον κομματικό του στρατό στο δημόσιο. Με συγχωρείτε. Όχι. Γιατρούς θέλουμε. Νοσηλευτές θέλουμε, κύριε Γεωργιάδη. Πρώτα απ' όλα, μην κάνετε μέρε υποδείξει. Μα μου λέτε κομματικό στρατό, μου λέτε. Στο δημόσιο την υγεία είναι δικέ μου. Που τι κάνατε. Τι κάνατε. Για το 15. Τι αποφάσει που λοιπόν, είναι κυβερνητική. Είναι κομματικό στρατό αυτό. Αν αυτέ γίνουν ακούστε που δεν κάνατε, όμως, είναι κομματικό στρατό. Ποια είναι η διαφορά? Τα νοσοκομεία να τα στελεχώσουμε. Είναι κομματικό στρατό. Απαντήστε. Στο δικό μας πρόγραμμα, οι 15.000 απολύσεις ναι. θα γινόταν και 15.000 προσλήψεις. Ναι. Και θα βγάζαμε υπαλλήλους που δεν χρειαζόμασταν. Και θα παίρνουμε υπαλλήλους που χρειαζόμαστε. Του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς αυτό που θέλετε. Διαρωτήθηκε γιατί δεν θα απολύσατε. Πρέπει να προσλαμβάνετε τους δικούς σας και να αυξάνετε τους φόρους να ολοκληρώσω, κύριε, την ερώτηση. Αυτό δεν το ψηφίζω. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ ακούω όμως τη μισή Νέα Δημοκρατία η οποία λέει ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία γιατί προέχει η σωτηρία της χώρας. Πρώτα απ' όλα η συμφωνία. Ακούστε. Θα πάτε για διάσπαση, όπως είχε γίνει το 10 που ήσασταν πάλι αντιμνημονιακοί. Μετά γίνεται μνημονιακή το 12 και ξαναγίνεται αντιμνημονιακή το 15. Δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Κάθε τρία χρόνια μια στάση. Να γίνει αντιμνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα εμένα μπορείτε να πείτε αντιμνημονιακό. Θα πέσουν τα φώτα στους πλακώσουν. Δεν είσαι στο κάτω με και δίπλα. Ξαναλέω λοιπόν. Πότε ήσασταν στο λαό. Ξαναλέω. Το 10 ήταν αντιμνημονιακή. Κοιτάξτε, κυρία Πυριώτη, στα μονά μνημόνια είναι αντιμνημονιακή. Στα ζυγά είναι μνημονιακή. Στο πρώτο αντιμνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο. Στο τρίτο αντιμνημόνιο, το τέταρτο να το. Εσεί και τα μονά και τα ζυγά. Εσεί ναι, εσεί ναι. Αλλά μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίο το 10 ήταν ο πατέρα του αντιμνημονίου. Να το εξηγήσω. Το 2012 άλλαξε τελείω. Να το εξηγήσω. Να το εξηγήσω. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Φίλης είπε προηγουμένως ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει με τον ΑΡΜΕ τη συμφωνία, δεν είπατε. Μάλιστα. Άρα η συμφωνία θα περάσει. Άρα η σωτηρία της χώρας δεν εξαναλύσει με την Δημοκρατία. Άρα η Νέα Δημοκρατία με την ευκαιρία του. Εμείς κυβερνάμε, κύριε. Εμείς έχουμε την ευθύνη για τη χώρα, όχι εσείς βεβαίως. Εμείς κυβερνάμε, εμείς έχουμε την ευθύνη. Εμείς θα κάνουμε συμφωνία και αν είναι αποδεκτή, που θα είναι αποδεκτή άμα γίνει συμφωνία. Κύριε Φίλη, ερώτηση απλή. Ερώτηση απλή στον κύριο Φίλη. Κυρία Μακρύ, ερώτηση απλή, κύριε Φίλη. Εάν η συμφωνία για να περάσει από τη Βουλή χρειάζεται ψήφους της αντιπολίτευσης. Θα το δεχθείτε ή θα πάτε δεν σε εκλογές. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η συμφωνία δεν υπάρχει αν τώρα. Αν γίνεται πώς δεν υπάρχει. Αν γίνεται το Παγκόσμιο Πόλεμο, συζητάμε. Λοιπόν, η συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός η κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση, για ψήφιση, θα πάρει την ψήφο όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό και πιστεύω και τον Ανέλ. Η κατηγορηματικότητα με την οποία μου το λέτε. Η κατηγορηματικότητα με την οποία μου το λέτε μου θυμίζει την κατηγορηματικότητα Τσίπρα όταν τον ρώταγα αν θα δεχθεί η Μέρκελ αυτά που προτείνει. Θα τα δούμε σε λίγο λοιπόν. Εγώ θα το δούμε σε λίγο. Η ερώτηση είναι σε σενάρια πολιτική αποσταθεροποίηση. Να ξέρετε, θα πάτε σε σενάρια πολιτική αποσταθεροποίηση δεν τζιμπάει κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τη γραμμή της αριστερής παρένθεσης. Μάλιστα. Με σαφήνεια. Πάμε στους θα κυβερνήσουμε μας. 4 χρόνια με αποδεκτή από το λαό συμφωνία. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Κοσμίδης Γιώργος λέγομαι, είμαι φοιτητής στο τμήμα φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε ποιον πάει η ερώτηση και στους δύο. Και στους δύο, ναι. Μία να τη σου λέω στον καθένα. Ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Φίλη. Κατηγορίζονται τους προηγούμενους κυβερνώντες ότι κοιτάγανε αριθμούς και όχι ανθρώπους. Αλλά νομίζω κάνετε και εσείς το ίδιο. Πιστεύετε πως τον κόσμο πραγματικά τον αφορά αυτό? 4 μήνες είστε στην κυβέρνηση, η ανεργία αυξάνεται, επιχειρήσεις κλείνουν. Σήμερα έκλεισε ένα ξενοδοχειακό. Το πεντελικό στην Κηφισιά. Ναι. Φυσιακά μέτρα λέτε ότι θα έρθουν, ακούγονται τέλος πάντων ότι θα έρθουν.
Η ελπίδα τελικά στις 26 του Γενάρη δεν ήρθε. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν τα νούμερα. Τον κόσμο τον νοιάζει να πάρει μια ανάσα. Άρα, αφού είδατε ότι δεν έρχεται τελικά η ελπίδα τόσο εύκολα όσο λέγατε, δεσμευτείτε σήμερα στον ελληνικό λαό και πείτε πότε ο ελληνικός λαός θα πάρει μια ανάσα. Και κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη. Ήθελα να πω για... ο κύριος, πώς πιστεύετε ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει ούτε μια δικιά του δέσμευση, ότι ο ελληνικός λαός θα έχει δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ μετά από ένα χρόνο, πώς πιστεύετε ότι θα πιστεί ο ελληνικός λαός ότι... Με 3G, θα... με 3G. Όχι, όχι, ότι θα μπορούσε να καταργήσει το μνημόνιο. Αφού δεν μπόρεσε... Ό,τι θέλετε. Αφού δεν μπόρεσε να... Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή. Και οι δύο ερωτήσεις πολύ καλές. Μπράβο, Γιώργο. Μου φαίνεται να σε πάρω εδώ μόνιμα. Λοιπόν, ο κύριος Φίλης. Λοιπόν, επιχειρήσεις μπορεί να κλείσαν σήμερα. Αλλά δεν κλείσανε αντιπολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αν κλείνουν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επιδεινώθηκε η κατάσταση το τελευταίο τετράμινο για να κλείσουν. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θέλουμε να αλλάξουμε και γι' αυτό κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει χρέος και ανάπτυξη, θα κλείσουν κι άλλες επιχειρήσεις, όσα mail τύπου χαρδούβελη κι αν υπογράψει μια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε πολιτική αριθμών, κάνουμε πολιτική ανθρώπων. Ανάπτυξη και ταυτοχρόνως, ενώ όσο υπάρχει σημαίνει κρίση και η λιτότητα, το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε ήταν για αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Κύριε Γεωργιάδη. Ακόμα και οι ρυθμίσεις 100 δόσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των φτωχευμένων σήμερα, που θέλουν να βγάλουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό, μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών. Ο κύριος Σαμαράς, η ελπίδα λοιπόν ήρθε, το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, βλέπει τις δυσκολίες, συμπαραστέκεται στην κυβέρνηση και θα παραμείνει η ελπίδα αυτή, δημιουργώντας μια νέα δυναμική υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και υπέρ μιας εθνικής πορείας διαφορετικής. Ο κύριος Σαμαράς έβαλε πολλούς στόχους, κάποιους κατάφερε και κάποιους όχι, όπως αυτό που αναφέρεται το Wi-Fi. Όμως ο κύριος Σαμαράς παρέλαβε μια χώρα με 9% έλλειμμα και που δεν ξέραμε αν θα έχουμε ευρώ την επόμενη εβδομάδα. Παράδειγμα, μια χώρα που είχε έστω και λίγη ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Όταν παραδώσαμε τη χώρα, ο φόβος σταθμό το ευρώ είχε σχεδόν εξαφανιστεί, άλλον επανήλθε τώρα με τη δίθεν διαπραγμάτευση. Και το κυριότερο, παρέδωσε τη χώρα σίγουρα ο πιο φανατικός του εχθρός, δεν μπορούμε να το αναγνωρίσει αυτό, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι παρέλαβε. Και αυτό, αγαπητέ, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελάτε. Γεια σας. Δημήτρης Κρυώνης, πρώην έμπορος. Στον κύριο Φίλη. Πρώην έμπορος. Στον κύριο Φίλη. Ο κάθε νοικοκύρης ξέρει ότι ένα κράτος που σπαταλά 55 δις και εισπράττει 51, και αυτό γίνεται επί πάρα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα του έρθουν στο κεφάλι του. Με αυτή τη διαπίστωση, εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί θέλετε να επιβάλλετε νέους φόρους και δεν μειώνετε το κράτος που θα το πληρώσουμε τα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Κοιτάξτε, δεν πάσχουμε από μεγάλο κράτος στη χώρα μας σήμερα. Πάσχουμε από κακό κράτος. Από κράτος το οποίο δεν αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες του πολίτη. Για παράδειγμα, δεν έχουμε, λόγω του μνημονίου, έχουμε διαλυμένη δημόσια υγεία. Έχουμε μεγάλα κενά και προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Έχουμε προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε προβλήματα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Υπηρεσίες που υπήρχαν κοινωνικές στο σπίτι έχουν διαλυθεί. Άρα λοιπόν θα δεχόμουν μια κριτική που θα έλεγε και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι το θέμα δεν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο κράτος. Μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο το κράτος συγκρινόμενο με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά πόσο προσανατολισμένο είναι στις ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες. Πόσο είναι φιλικό στον πολίτη. Μάλιστα. Να συμφωνήσω, αλλά τα νούμερα παρόλα τις καλές προθέσεις δεν βγαίνουν. Κάνετε λάθος. Τα νούμερα όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων σήμερα στο δημόσιο δεν είναι σε απόσταση από ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο στενό δημόσιο τομέα. Ναι, σωστό. Αυτό συζητάμε. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε. Ευρώτερο.
Γι' αυτό μιλάμε. Τα άλλα είναι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν το δικό τους λόγο. Και ταυτοχρόνως έχουμε και ένα για λόγους συγκεκριμένους αναγκών που υπήρχαν στην Ελλάδα, έναν πολύ υπερμεγέθη στρατιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και ιδιομορφίες στην Ελλάδα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Ο ευρύτερος όχι. Πάρης Καψούρος, λέγομαι. Μία ερώτηση στον κύριο Φίλη. Ήταν προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει να τρομοκρατείται ο πολίτης από τις ειρήνες της Νέας Δημοκρατίας και τα σχετικά. Πριν από λίγο, τουλάχιστον εμένα, με τρομοκρατήσατε λέγοντας ότι στις 5 Ιουνίου δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν πληρώσουμε το δούνου του. Μπορείτε να μας πείτε ότι δεν το πληρώνουμε γιατί, όπως λέτε, δεν έχουμε λεφτά. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στις 6. Αυτό, όλοι οι πολιτικοί και δεν ξέρω και εγώ ποιοι έχουν λεφτά, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Εμάς όμως, μόνο στον ιδιωτικό τομέα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορείτε να μας πείτε την επόμενη μέρα τι γίνεται. Κοιτάξτε, την επόμενη μέρα θα υπάρξει μια συζήτηση με τους πιστωτές που θα θέσει το θέμα. Δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε, γιατί εσείς δεν μας δίδετε. Δεν είναι ότι η Ελλάδα αθετεί κάποια υποχρέωσή της. Οι πιστωτές, επί ένα χρόνο από τον προηγούμενο Αύγουστο μέχρι σήμερα, έχουν προχωρήσει σε μονομερή στάση πληρωμών. Καμιά χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της μόνο με τα χρήματα του προϋπολογισμού. Όλες δανείζονται από τις αγορές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές και δεν μιλάμε το διάλειμμα που έγινε, που ήταν για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους επί Νέας Δημοκρατίας και είδαμε το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό έχει μια δανειακή σύμβαση. Αυτή η δανειακή σύμβαση δεν ικανοποιείται εκ μέρους των πιστωτών. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση πρέπει να έρθει στο τραπέζι επάνω και να κουβεντιάσουμε πώς θα ικανοποιηθεί αυτό το πρόβλημα. Θα μου πείτε, δεν θα εκβιάσουν, δεν θα κάνουν τόνο, δεν θα κάνουν τ' άλλο. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε κίνηση γίνεται την πλευρά τη θα είναι κίνηση, πιστεύω, αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος. Μέχρι τώρα κρύβεται το πρόβλημα. Είμαστε εμείς οι κακοπληρωτές, υποτίθεται. Είμαστε εμείς που δεν παίρνουμε τα μέτρα, υποτίθεται. Αλλά εδώ επαναλαμβάνουμε, υπάρχει πρόβλημα με τη μονομερή στάση πληρωμών των δανειστών. Γι' αυτό και η συμφωνία στην οποία θέλουμε να πάμε θα έχει πρόβλεψη για το θέμα του χρέους και την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εσείς ως εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και φαντάζομαι χαμηλός μισθωτός, τι φοβάστε ακριβώς, ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Τι φοβάστε ακριβώς. Να το πει κάποιος μεγιστάς να το καταλαβαίνει. Θα πει εντάξει, έχει λεφτά αυτό. Εσείς τι φοβάστε. Να μην φοβάται, θα χάσει δουλειά του. Δεν φοβάμαι για τα 300 ευρώ. Βασικά φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Η δραχμή, αν έρθουμε. Η γνώμη μου είναι αυτή και έτσι πιστεύω. Η δραχμή δεν είναι η δραχμή του 2000. Γιατί φοβάστε ότι δεν θα έχουμε ευρώ καταρχήν. Γιατί αν αθετήσετε τις υποχρεώσεις, αν σημαίνει. Η Ελλάδα, όχι εσείς, δεν σας μιλώ προσωπικά. Αν η Ελλάδα θεωρώ ότι αθετήσει υποχρεώσεις. Θα μας πούνε δεν αθετεί έξω, καμία υποχρέωση. Δεν μπορεί να πληρώσει η Ελλάδα. Συμφωνώ και αυτό το καταλαβαίνουν και αυτοί. Το καταλάβαμε και πριν ένα μήνα και βρήκαν ένα κόλπο. Με δικά τους λεφτά να πληρώσουμε. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τσαμπουκάς του ελληνικού κράτους. Είναι αντικειμενική αδυναμία για την οποία ευθύνονται οι πιστωτές που μας έχουν φτάσει σε αυτή τη θέση. Κύριε Φίλη, μα για να πάρουμε τη χρέωσή μας, μετά δεν θα μας δανείσει κανένας ποτέ. Ούτε αγορά. Ούτε ιδιώτης. Μην προτρέχετε, μην προτρέχετε. Θέλω λίγο να εξηγήσω το πράγμα, γιατί το λέει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φίλε. Δεν υπάρχει καμία στάση πληρωμών από τους δανειστές. Αυτά είναι παραμύθια. Εμείς ζητάμε λεφτά. Δεν είναι υποχρεωμένοι να μας τα δώσουν. Εμείς ζητάμε. Για να τα πάρουμε, υπογράψαμε κάποιους όρους. Η συμφωνία λέει, για να τα πάρεις πρέπει να κάνεις 1, 2, 3, 4. Εμείς δεν έχουμε κάνει το 1, 2, 3, 4. Γιατί ο κύριος Φίλης λέει ότι ο ελληνικός λαός μου έδωσε να μην τα κάνει. Δηλαδή, από τον Αύγουστο δεν έχετε πάρει τα λεφτά. Μα ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Πώς σου πω, τα έκανε η προηγούμενη. Άρα λοιπόν, σου είναι αντικειμενικό το η θέμα. Η αξιολόγηση για να πάρουμε τα λεφτά πρέπει να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση. Αυτά που δεν κάνατε εσείς, θα τα κάνουμε εμείς. Δεν έκλεισε. Αφού εσείς δεν έκλεισε ούτε από εμάς, δεν τολμήσατε να κάνετε αυτά. Θα τα κάνουμε εμείς. Κύριε Γεωργιάδη, λογικευτείτε λίγο. Αυτά που δεν τολμήσατε εσείς να κάνετε, θα τα κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Στο Σαμαρά πέσατε αυτό, όχι σε εμάς. Στο Σαμαρά. Λεφτά χωρίς όρους δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν. Είναι ο κακός Τσίπρας ή ο κακός ΣΥΡΙΖΑ που δεν κάνουν αυτά που λέει ο η Τρόικα για να πάρει τα λεφτά. Ο Σαμαράς τα είχε κλείσει την αξιολόγηση. Πού το τα έχει κλείσει, γιατί αν δεν είχαν γίνει από τον Αύγουστο. Πολύ απλά. Από τον Αύγουστο. 6 μήνες τι έκανε, διαπραγμάτευση έκανε και το πήραμε χαμπάρι.
Να λοιπόν. Δεν ήταν πρώτη φορά που λέω για μου έρχεστε. Δεν είναι ο κακό ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Εμείς θα το είχαμε κλείσει. Είναι το μοιραίο πρόγραμμα. Εμείς θα το είχαμε κλείσει. Καταρχήν θέλω να σας θυμίσω, κύριε, ότι δεν είναι από τον Αύγουστο. Η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει από το Μάιο. Από το Μάιο, ναι, βέβαια. Από το Μάιο. Το Μάιο πήραμε 16 δισεκατομμύρια. Τότε έπρεπε να έχει κλείσει. Πήραμε τις δικές μου μεταρρυθμίσεις στην υγεία τότε και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο δημόσιο. Κύριε Γεωργιάδη, με εμάς τους δύο πήραμε 16 δισεκατομμύρια. Ήταν προγραμματισμένη για το Μάιο του 2014. Σας λέω όμως, ο το Μάιο του 2014 με την κινητικότητα διαθεσιμότητα του τομέα της υγείας και με τη μεταρρύθμιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο δημόσιο πήραμε τα 16 δισεκατομμύρια. Έκτοτε, πράγματι έχετε δίκιο. Οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν. Επειδή οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν, σταμάτησε η καταβολή των δόσεων. Φτάσαμε στη συμφωνία του Μέλη Χαρδούβελη. Και τότε τέθηκε πολιτικό κίνδυνο. Κύριε Γιώργη, γιατί χάσανε τι ευρωεκλογές. Και πριν και μετά. Γιατί χάσανε τι ευρωεκλογές. Διότι υπήρχε θέμα με το λαό. Δυσαρμονία. Δεν ήθελε αυτή την πολιτική ο λαό. Γιατί ο κόσμος νόμιζε ότι θα χάσουν οι ευρωεκλογές και αυτό δεν θα έχει πολιτικές επιπτώσεις. Και όσο και αν ειδονίζεστε, κύριε Γεωργιάδη, ότι μπορεί σήμερα να αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτύχαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο την αλήθεια. Δεν θα αποτύχουμε. Είναι δική μας αποτυχία. Αλλά κι αν ακόμα αποτυχάνουμε, αποτύχαμε. Δεν θα έρθετε εσείς όμως. Δεν ξέρω πώς θα έρθει, κύριε. Είστε παρελθόν. Το οποίο θα έρθει δεν έχει σημασία. Έχετε ένα κόμμα σε βαθιά κρίση. Ανησυχείτε για τη Νέα Δημοκρατία. Καθόλου δεν ανησυχείτε για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις που θα βοηθήσουν για το χώρο σας. Ανησυχείτε για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι σήμερα. Αν ανησυχείτε να μου το πείτε δηλαδή. Επισημαίνω όμως. Το κανονικό πράγμα, με συγχωρείτε κύριε. Αλλά το κανονικό πράγμα θα ήταν να ανησυχεί ο κύριος Φίλης για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι σε μία χώρα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση. Εναλλακτική. Αυτό, θα, δημοκρατία, αυτό θα έπρεπε να είναι. Όχι άλλο όχι λέω, κύριε Γεωργιάδη. Λέω ότι στις σοβαρές δημοκρατίες πρέπει να υπάρχει εναλλακτική σωστά λύση πάντα. Έχετε απόλυτο. Και αυτό είναι στοιχείο ισορροπίας του πολιτεύματος. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε τίποτα. Στα πιο απλά πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά στις σοβαρές δημοκρατίες ήδη δεν έρχονται στην εξουσία, άρα το έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα. Εντάξει, τώρα βγάζουμε και ορισμούς. Λοιπόν, νομίζετε πάμε ότι στον επόμενο... έχει απαντηθεί το ερώτημα. Πάμε στον επόμενο τι συμπολίτη. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν πληρώσουμε το Δουνουτού. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη απάντηση. Τι θα συμβεί, θα πάρετε, μας λέτε. Να είναι να γίνει η συμφωνία. Μας λέτε ότι θα σας δώσουν 30 μέρες περιθώριο. Θα γίνει διαπραγμάτευση. Θα γίνει διαπραγμάτευση. Υπάρχει η υποχρέωση των δανειστών να συζητήσουν. Πάμε στον επόμενο συμπολίτη. Για το δικό τους καλό. Ελάτε. Για το δικό μας καλό. Και το δικό τους. Και το δικό τους. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Παρακαλώ, κυρίες. Ρωτούν οι συμπολίτες μας τώρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαρίνου Τέσπινη και είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Κύριε Γεωργιάδη, είναι εφικτό κατά εσάς μια συγκυβέρνηση των κομμάτων του λεγόμενου συνταγματικού τόξου υπό το φόβο της αύξησης των ποσοστών της Χρυσής Αυγής? Άλλωστε, υπάρχει και το δεδικασμένο της συγκυβέρνησης Τζανετάκη το 1989. Ευχαριστώ. Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί η Ελλάδα εκτός της Ευρωζώνης, η Νέα Δημοκρατία δεν θα κοιτούσε καθόλου το δικό της κομματικό συμφέρον και θα πιστεύω ότι θα στήριζε οποιαδήποτε εναλλακτική κυβερνητική λύση. Μα εδώ λέτε ότι δεν ξέρετε αν θα ψηφίσετε τη συμφωνία. Τη συμφωνία του Τσίπρα. Έτσι είπατε του πριν Τσίπρα από λίγο. Τσίπρα τη συμφωνία. Ναι, λοιπόν. Άλλο. Η κυβέρνηση συνεργασία δεν είναι του Τσίπρα η συμφωνία. Η κυβέρνηση συνεργασία είναι η συμφωνία που θα κάνουν τα κόμματα που είναι στο τραπέζι. Άλλο η συμφωνία του Τσίπρα. Συναρτάτε η στάση σας από το αν θα έχετε φόκους. Όχι καθόλου καμία καρέκλα, ούτε σκαμπό, τότε, κύριε Χατζηνικολάου. Η συμμετοχή μας σε μια κυβέρνηση θα γινόταν υπό τον όρο της αλλαγής της συμφωνίας προς την κατεύθυνση της μείωσης των φόρων, σας λέω. Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι απλό. Μειώστε το δημόσιο και μειώστε τους φόρους. Πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Αν ήταν τόσο απλά θα τα είχατε κάνει πάντως. Αντιθέτως, μειώσαν το δημόσιο με απολύσεις και αυξήσαν τους φόρους. Δηλαδή κοϊδεύουμε το σύνολο. Μειώνονταν οι φόροι, μειώνονταν. Μειώνονταν οι φόροι, για ρώτησε τον κόσμο εδώ. Ο κόμμα συγκρίνει την πρόχρονο κοπίας περίοδο. Χρεοκοπίας περίοδο οι φόροι αυξήθηκαν. Από την περίοδο της χρεοκοπίας οι φόροι μειώνονταν. Μην κοϊδεύετε τώρα, ελάτε. Λοιπόν, ελάτε, το όνομά σας. Να δώσω και εγώ στο θέμα. Παρακαλώ, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι σαφής, δεν θέλω να κοροϊδεύω. Το Γενάρη άλλαξε σελίδα ο κόσμος. Δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιων συγκυβερνητικών σχημάτων. Διότι υπάρχει μια απέτηση για μια άλλη πορεία της χώρας. Να μην την προσθέσω ξανά, είναι απέτηση μέσα στην Ευρωζώνη χωρίς σκληρή λιτότητα. Και πιστεύω ότι πέρα από αυτό υπάρχει και μια απέτηση ηθικής τάξης, πολιτικής ηθικής. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που ευθύνονται για την πορεία της χώρας στην κρίση
να μείνουν στο απειρόβλητο και να μην πληρώσουν. Και πολιτικά, και αν χρειαστεί, με βάση τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη και δικαστικά. Άρα εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο και δεν λέμε ότι θέλαμε πάση θυσία σε μια κυβερνητική λύση. Είμαστε ως κυβέρνηση υποχρεωμένοι να προωθούμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, εντελώς διαφορετικές από το πλαίσιο του μνημονίου που ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, με συνενετικό τρόπο στο λαό. Μα το 70% με συνενετικό τρόπο στο λαό. Γι' αυτό. Δεν έχουν πει δέχονται 70%. Έλα το κύριε Φίλη. Γι' αυτό και, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όχι μόνο το 36%. Κύριε Χατζηνικολάου, επικαλούμε τη δικαιοσύνη σας. Δεν έχουν δηλώσει και εγγράφουν ότι δέχονται 70%. Να ολοκληρώσουμε. Άρα τι σε άλλες λύσεις. Κατά 70% μας αδέρφια. Τώρα το μηδήκατε. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Γι' αυτό λέω η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όχι μόνο το 36%. 6% το λέγατε προεκλογικά. Ακούσε τώρα. Ναι. Όχι μόνο το 36%. Θέλει να δεχθούν και το άλλο 30%. Αλλά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ είμαι 100% μνημονιακός, δεν έχουμε βγάλει. Μεγαλύτερο ποσοστό, λέω, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά σας, η κακή σας μοίρα, εμπιστεύεται την κυβέρνηση σε μία πορεία. Είμαστε 4 μήνες σε μία πορεία με μεγάλες δυσκολίες. Δεν έχει ο πέταλα ο δρόμος της διαπραγμάτευσης. Ούτε χωρίς αγκάθια είναι η συμφωνία. Και θα τα ξαναπούμε αλλά για τον κοινό κόσμο. Καθίστε τώρα, τα έχουμε εσείς και εμείς αυτά. Που θα τον καθίστε να στείλετε και εσείς το μπιλετάκι του ΕΝΒΙΑ το καλοκαίρι. Να στείλετε την έκτακτη φορά. Να ανεβάσετε το ΦΠΑ στα νησιά. Και αφού τα κάνετε όλα αυτά, ελάτε πείτε μου γιατί δείχνει τον κόσμο. Αφήστε γιατί αλαζονία πολύ έχετε. Πολύ αλαζονία έχετε. Και δεν θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πολύ αλαζονία. Δεν θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να αυξήσετε το ΦΠΑ στα νησιά και μετά θα σας δώσω να ερώτηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση συμπολίτη μας. Στάικος Γιάννης λέγομαι. Πάνω στο δούνο του θα ήθελα να πω το εξής, ότι λίγο πολύ η πλειοψηφία ή δεν μιλάει καθόλου ή λέει ότι βεβαίως θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και δεν θα πληρωθεί το νούδο του. Μόνο ένας καθηγητής του που δυστυχώς δεν θυμάμαι, οικονομικών που δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν το, γιατί αυτόν πιστεύω, είπε το εξής, ότι για το καλό της χώρας αν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ συντάξεων και νούδου του, να πληρώσουμε τον νούδου του και να μην πληρώσουμε τις συντάξεις. Το δούνου του. Το είπα να πω. Ναι, δούνου του. Αλλά ήθελα όμως να πω και ένα σενάριο για να μου απαντήσουν εκεί δύο. Τι βλέπω εγώ. Εγώ δεν βλέπω ούτε συμφωνία, ούτε ρήξη. Και αυτό το έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 15 Φεβρουαρίου περίπου, 15 Φλεβάριου. Τι θα κάνει, μάλλον γιατί δεν θα κάνει ούτε συμφωνία ούτε ρήξη. Γιατί τα 5 δισεκατομμύρια που μπορώ να σας πω εγώ, άντε να τα κάνετε 4 με τις... είναι γδάρσιμο. Αυτό το γδάρσιμο σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια ο Τσίπρας θα χάσει και την εξουσία και το κόμμα. Σε ρήξη δεν πρόκειται να πάει. Γιατί η ρήξη είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί άμα κάνουν ρήξη... Ποιος είναι ο τρίτος δρόμος, λοιπόν. Οι εκλογές. Θα κάνει εκλογές για να τις χάσει όμως, όχι για να τις κερδίσει. Α, για να τις χάσει. Θα κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει δεν εκλογές για να τις χάσει. Δεν προκύπτει, γιατί λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ανεβασμένος από τις προηγούμενες. Όταν ένα κόμμα θέλει να κάνει εκλογές... Εκτός αν κάτι μεσολαβείς. Αν ένα κόμμα θέλει να κάνει εκλογές για να τις χάσει, μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και θέλω να μου απαντήσουν σε αυτό, για να ολοκληρώσω, αν αυτό το σενάριο υπάρχει πιθανότητα να γίνει ο κύριος Φίλης και ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή αυτό το σενάριο προβλέπει και το μάζεμα όλων των πρέπει να ολοκληρώσετε. Όλων, αν η Νέα Δημοκρατία θα κατέβει μόνη της στις εκλογές ή θα μαζευτούν όλοι μαζί οι γνωστοί για να κατέβουν στις εκλογές. Αυτό δεν το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος. Γιατί αν μαζευτούν όλοι μαζί, χάνουν τον πόνους των εδρών και επομένως δεν έχει νόημα. Στην πολιτική, μπορούν να μπουν οι υπόλοιποι στον μεγάλο. Στην πολιτική άλλωστε... Αυτό είναι άλλο θέμα. Το άθροισμα μερικές φορές το πολιτικό δεν δίνει μεγαλύτερα ποσοστά. Δίνει και μικρότερα. Διότι παράγει αφαιρεγγιότητες. Συμφωνώ μαζί σας. Άρα να μην συζητάμε τώρα τέτοια σενάρια.
Αν είναι να έρθουν, ας έρθουν. Εδώ είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, αλλά σας ρώτησα αν θα κάνετε εκλογές για να τις χάσετε. Απαντώ. Μόνο έναν ξέρω πολιτικό ο οποίος έκανε εκλογές για να τις χάσει. Από τους, το τελευταίο διάστημα. Και τις έκανε για να παραδώσει μια κρίση στο κόμμα το επόμενο. Και το οποίο διελήφθη στην πορεία. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Για να τις χάσει, τις έκανε ο κ. Καραμαλής. Γιατί τις έκανε, τις κερδίσει. Δεν ήξερε γιατί είναι εκλογές τότε. Για να τις χάσει. Για να φορτώσει, για να φορτώσει το πρόβλημα στον κύριο Παπανδρέου. Παγίδευσε ο Καραμαλής τον Παπανδρέου. Δεν χρειάζεται να παγιδεύσει. Όλοι σας παγιδεύουν. Είμαστε παγίδευσε. Εμείς καταλάβατε. Έδωσε μάχη για να σκεφτείτε. Είμαστε πολύ καλοί. Όλοι σας παγιδεύουμε τους επόμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει μια εξουσία που του εμπιστεύεται για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός. Εάν προκύψει ενδεχόμενο εκλογών, μετά από πρόκληση μάλιστα, να ακούσω μια απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, τότε και τότε θα τις πάρουμε. Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως δεν θα μείνουμε ακίνητοι. Δεν πρόκειται δηλαδή να μην πάρουμε απόφαση για την λύση των μεγάλων, των επιγόντων προβλημάτων της χώρας. Να κάνω ένα συλλογισμό. Είτε συμφωνία, είτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα θα πάρουμε απόφαση. Επιδιώκουμε όμως συμφωνία. Όχι όποια και όποια, το τονίζω. Εποφελή για τους πολίτες. Με κοινωνική ευαισθησία και με αναδιανομή και με προοπτική ανάπτυξη. Πάρω στη σκέψη του φίλου που έκανε την ερώτηση. Ναι, αλλά στερείς ερώτηση από έναν πολίτη. Έχει να απαντήσω και εγώ. Μαζεύω. Αν κατέβουν σε εκλογές, αν τελικώς επικρατήσει το σενάριο και κατεβούν σε εκλογές ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κατεβούν σε εκλογές για δραχμή και εκεί να τις χάσει. Κύριε Τσαπανίδου, διαβάλλετε πολλά μυθιστορήματα. Συγγνώμη, σας το λέω. Όχι. Εντάξει, συνεχίζω το συλλογισμό του κυρίου που λέει μπορεί να προκαλέσει εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το σημερινό του πρόγραμμα, με τη σημερινή του συνοχή, θα κατέβει αν προκληθεί και θα πάρει ξανά τις εκλογές. Καθαρά πράγματα. Δεν είναι αυτή η επιλογή μας. Αυτό το συνοχή ήταν το όνομά σας και το ερώτημα. Ονομάζομαι Παλιογιάννης Χρήστος, είμαι υποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Φίλη και βεβαίως και ο κύριος Γεωργιάδης αν θέλει να μου απαντήσει. Ήταν προεκλογική η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ιδιωτικοποίηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσει? Ναι ή όχι? Αυτό θεωρείτε ότι θα γίνει εξαναγκαστικά, διότι βλέπουμε μια επιστοχώρηση όσον αφορά αυτό τις τελευταίες μέρες. Αυτό αν γίνει, θεωρείτε ότι θα γίνει εξαναγκαστικά λόγω της επικείμενης συμφωνίας? Θα βοηθήσει πραγματικά ή όχι? Ευχαριστώ. Το θέμα του ΟΛΠ είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει και θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει ο διαγωνισμός. Είναι ένας διαγωνισμός όχι το 67% που ήθελε η προηγούμενη κυβέρνηση, για το 51, αλλά για εκεί θα δούμε ποια τμήματα. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της λιμενικής αρχής. Και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά η λιμενική αρχή ταυτίζεται με τον ΟΛΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο, μας προβληματίζει η ιστορία που έχει να κάνει με την ακτοπλοεία. Διότι το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι ένα λιμάνι του Ρότερνταμ μακριά και απομονωμένο μόνο για μεταφορές, είναι η καρδιά της ακτοπλοείας, δηλαδή η καρδιά της χώρας. Άρα δεν μπορεί να δώσει κανείς την ακτοπλοεία σε κάποια ιδιωτική, ελληνική ή ξένη επένδυση. Τρίτο είναι το θέμα της κρουαζιέρας, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την τοπική αλλά και την υπερτοπική οικονομία. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα των διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών. Εκεί ξέρετε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους Κινέζους, διότι με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωζώνης και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Κινέζους, μπορούν να έχουν από τον Πειραιά. Ιδίως αν παραμείνει. Θα παραμείνει, κύριε Χατζηνικολάου. Όλες η αναζήτηση πρόσθετων συμμαχιών, δεν είναι εναλλακτικών, πρόσθετων, σε αυτό κατατείνει. Στην ισχυροποίηση της χώρας μας μέσα στο ευρώ. Λοιπόν. Ο Πειραιάς, λοιπόν, θα είναι μια πύλη εισόδου των Κινέζων με το σιδηρόδρομο που θέλουν μετά για την κεντρική Ευρώπη. Αυτό όμως έχει μερικά προαπαιτούμενα. Πρώτον, τα εργασιακά δικαιώματα, που είναι πολύ σοβαρό. Δεν θέλουμε να υπάρξει κινεζοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων. Δεύτερον, το τίμημα. Μην το λέτε αυτό, το κινεζοποίηση. Θα σας πω, σήμερα έμεινα έκπληκτος, δεν το ήξερα, στη σύσκεψη της αγοράς της νέας οικονομικής εφημερίδας. Μου είπαν οι οικονομικοί μας συντάκτες
ότι ο κατώτατος μισθός στην Κίνα είναι 650 ευρώ. Και μάλιστα όταν στο οκτάωρο και όταν κανείς δουλέψει 4 ώρες περισσότερο, δηλαδή πάει στο 12ωρο, πάει στα 1000 ευρώ. Άρα ελληνοποίηση. Μήπως ευχηθούμε την κινεζοποίηση. Εντάξει, λοιπόν, να σχολιάσω λίγο το λιμάνι. Για να ολοκληρώσω μια στιγμή. Ναι. Άρα συνεπώς, το θέμα της επένδυσης στον Πειραιά δεν είναι με όρους ξεπουλήματος, δεν είναι με όρους ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Έχει μέσα πιθανά ένα θέμα εκχώρησης συγκεκριμένων λειτουργιών. Πάντως διχάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, δεν είναι, είναι μια δύσκολη απόφαση. Που... Η οποία μπορεί να συναρτηθεί και με πρόσθετη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν. Διότι η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία η οποία μπορεί να αγοράσει και ελληνικά ομόλογα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και τελειώνω με αυτό. Το θέμα που αφορά το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι όπως είχε προσδιοριστεί για την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να το ξεπουλήσουμε. Τυχόν ιδιωτικοποίηση πλευρών αυτού του λιμανιού, για τις οποίες δεν έχουμε λάβει ευθύνη συγκεκριμένες αποφάσεις, έχει να κάνει με την εξέλιξη του διαγωνισμού, με την πρόσθετη χρηματοδότηση, κύριε, το τονίζουμε, και, με τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων. Ο κύριος Λεούσης όμως, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, πήγε και ανακοίνωσε ότι σε συνέδριο ότι πουλάτε το 51% ξεκίνησε το διαγωνισμό. Και με οψιόν στα επόμενα 4 χρόνια να δώσετε και το υπόλοιπο. Το οψιόν δεν υπάρχει. Να δώσετε... Το 50% υπάρχει σήμερα. Και το οψιόν 16. Όχι, λέω τώρα. Ο διαγωνισμός τρέχει, θα το πούμε. Η ανακοίνωση που έκανε ο άνθρωπος, τον οποίο εσείς διορίσατε, είναι πουλάμε το 51 και στα 4 χρόνια θα το έχουμε πουλήσει όλο. Και... Εσείς τώρα τόση ώρα εξηγείτε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Εξηγώ ότι δεν ξεπουλάμε το λιμάνι. Εξηγώ ότι είμαστε διαθέσιμοι να δώσουμε σε επενδυτές με πολύ συγκεκριμένου όρου. Εντάξει, ολόκληρο πάντως το δίνετε. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έφερε στον Πειραιά την κόρη, ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει πριν από εμάς. Δεν είναι δικός μας. Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έφερε στον Πειραιά την Κόσκο, ξεσηκώθηκε το τότε Πασό και μιλούσε για ξεπούλημα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Και είχε δεσμευτεί ο Γιώργος Παπανδρέου ότι μόλις πάρει την εξουσία θα διώξει την Κόσκο από το λιμάνι. Μετά από Παπανδρέου είπε τι καλή επέτειο την Κόσκο και τη συνέχισε. Πέρσι το καλοκαίρι στη Βουλή των Ελλήνων, εγώ με τον κύριο Δρίτσα, τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μια ώρα σκοτωμό. Τον περιμένω στη Βουλή όταν έρθει η ώρα τη Κόσκο και του ΟΛΠ. Να του διαβάζω τα πρακτικά τι έλεγε πέρσι στη Βουλή ο κύριος Δρίτσας. Μα για τους απαταιώνες της Κόσκου. Έρχεστε τώρα. Αν διαφωνεί, μα κυρία Μακρύ, αν διαφωνεί, παρετείτε. Γιατί η κυβέρνηση έλαβε απόφαση. Ο διαγωνισμός ο δικός σας είναι σε εξέλιξη. Όχι ο δικός μας. Ο δικός σας διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Να το ξεκαθαρίσω τώρα. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ να το ξεκαθαρίσω λοιπόν τώρα. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι πώς ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός διαφωνεί και παραμένει υπουργός. Εδώ υπάρχει το καλύτερο. Με τον διαγωνισμό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει το καλύτερο. Ο διαγωνισμός είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Την περασμένη Κυριακή έγινε στον Πειραιά. Άλλαξε. Η Νέα Δημοκρατία έδινε το 67% ο προηγούμενος διαγωνισμός. Εσείς τώρα δίνετε το 51%. Μάλιστα. Αυτός ο διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε το. Παρακαλώ, ακούστε έγινε το καλύτερο. Έγινε την περασμένη Κυριακή στον ΟΛΤ από την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ εκδήλωση. Και πήγε να μιλήσει ο κύριος Λαφαζάνης με τον κύριο Δρίτσα εναντίον της πώλησης. Επαναλαμβάνω. Εσείς δεν ξέρω τι απόψει. Δεν θέλουμε να ξεπουλήσουμε τον ΟΛΤ, το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, αλλά το πουλάτε τελικά. Υπάρχει η σκέψη και σας ανέφερα να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες. Ένα λεπτό. Άμα δεν θέλετε να το δώσετε, γιατί κάνετε το διαγωνισμό. Λες τον επενδυτή, τι λέτε. Έλα να στο δώσω, αλλά άμα έρθει να σε πλακώ στο ξύλο. Και, μάλιστα, και περιμένετε να έρθει και επενδυτή. Σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ μας κυβερνούν οι παλαβοί. Αυτή είναι η κυβέρνηση παλαβών ανθρώπων. Σε αυτή την ημερίδα. Γίνεται ο κύριος Λαφαζάνης. Ακούστε λίγο. Ο οποίος είναι επικεφαλής της ανεξάρτητης. Γίνεται ο κύριος Λαφαζάνης να είναι ταυτόχρονα υπουργός που θα εφαρμόσει τη ιδιωτικοποίηση και υπουργός που φωνάζει κατά τη ιδιωτικοποίηση να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Γίνεται. Γίνεται! Τι πράγμα. Το βρίσκεται λογικό αυτό, εσείς. Τι πράγμα, δηλαδή. Από τη μια η κυβέρνηση σας να ξεκινάει ένα διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κάνει, όχι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη ο αρμόδιος υπουργός που θα το εφαρμόσει τον δεν είναι κεντρικός ομιλητής κατά την ιδιωτικοποίηση. Επαναλαμβάνω. Είστε τσίρκο με τράνο, κύριε. Λίγο μερικά πράγματα. Δεν μπορείτε να κάνετε όλα ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα. Όχι διαφημίσει. Όχι διαφημίσει. Δεν θέλετε την ιδιωτικοποίηση. Μην την κάνετε. Αν τη θέλετε, υποστηρίξτε την. Δεν μπορείτε να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα.
να ακούτε τι λέμε. Μίλησα για τη δυνατότητα πρόσθετης μορφής χρηματοδότησης. Τους είπατε παλαβού, τους είπατε τσίρκο, πριν τους είπατε απατεώνες. Ελάτε, παρακαλώ, παρακαλώ να κρατάμε ένα επίπεδο. Θέλετε εκλογές κιόλας. Και φοβάται για τις εκλογές, αυτό είναι χειρότερο από όλοι. Δεν είπα φοβάμαι τις εκλογές. Πες λοιπόν, θέλεις, πες, να καταλάβουμε. Εγώ είμαι όπως και πριν των προηγουμένων εκλογών σας λέω, είμαι κατά των συχνών εκλογικών αναμετρήσεων. Γιατί οι εκλογές, κύριε φίλοι, δεν φέρνουν λεφτά στο κράτος. Οι εκλογές δημιουργούν περαιτέρω οικονομική ζημία. Και το πρόβλημά μας είναι οικονομικό. Να κάνουμε ένα 20 ετία. Αν κάνουμε τώρα και άλλες εκλογές, θα χάσουμε άλλα 2 δισεκατομμύρια. Τις καταργήσουμε. Όχι, κύριε Σαφιώτη. Έμα τώρα μπορούμε να κάνουμε όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη. Τα πρότεινε η Δημοκρατία, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ στην Ελλάδα. Και εφευγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, δεν ζήταγε μια Δημοκρατία από το 2011 εκλογές. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας αντέξατε. Καλό ξημέρωμα.